Ξέρω ότι είστε ο θείος ενός αγαπημένου μας παιδιού που δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή του, Τόμας. Ναι, πραγματικά. Έχει κάνει η οικογένεια κάποια δωρεά στα παιδικά χωριά σας? Κοιτάξτε, καταρχάς, λόγω εορτών θα με επιτρέψετε να μην μπω σε αυτό το θέμα, αλλά και λόγω του ότι εμείς σαν οικογένεια δεν θέλουμε να επαναφέρουμε ένα θέμα το οποίο μας πόνεσε πάρα πολύ. Πέρασε όσον αφορά το γεγονός. Δύσκολες συνθήκες τυχαίνουν στην κοινωνία και στον καθένα μας κάθε μέρα, αλλά η έννοια της προσφοράς της οικογένειας θα ήθελα να μείνει σε ιδιωτικό επίπεδο, γιατί αυτά γίνονται ειδικά μέσα από τον πόνο για αυτόν που το κάνει και όχι για αυτόν που πρέπει να το ακούσει. Εσείς ξέρω ότι ήσασταν αρκετά κοντά, γιατί τότε μιλούσαμε και συχνά, ήσασταν αυτός που είχατε αναλάβει να μιλάτε γι' αυτό, ήσασταν ο πιο ψύχρωμος αν θέλετε. Γι' αυτό και σας ρωτάω. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ψυχραιμίας, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ένα γενικότερο ενδιαφέρον, θα έπρεπε νομίζω και από τη δικιά μας πλευρά να υπάρχει μια σεμνή και πολύ καθαρή παρουσίαση, γιατί δεν ήταν και δεν είναι ποτέ μέσα στη φιλοσοφία της οικογένειάς μας το να κάνουμε μεγάλες προβολές ή μεγάλες ενέργειες. Και θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν καλό, γιατί οι γονείς έτσι κι αλλιώς, ο κάθε γονιός σε μια τέτοια στιγμή πόνου δεν μπορεί να αντιδράσει και δεν πρέπει και να δέχεται και μια τέτοια επιβάρυνση. Η οικογένειά του, η μαμά του, ο μπαμπάς του, πώς είναι? Θα ήθελα να με επιτρέψετε να μην συνεχίσω. Σας βλέπω ότι έχετε συγκινηθεί, οπότε θα το σεβαστώ.